Είμαστε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλίνης με τη Μαρία Γρηγορά και τη Φάνη Μαρονίτου και θα μιλήσουμε για το βιβλίο που μας χάρισαν σε όλο τον κόσμο της Μυτιλίνης και έχει να κάνει με τις εφημερίδες της Λέσβου και τα γεγονότα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής και μετά από αυτή. Πόσο δύσκολο ήταν να κάνετε τη συγγραφή ενός τέτοιου βιβλίου? Καταρχήν δεν είναι μόνο η συγγραφή δύσκολη. Από εκεί που ξεκινάμε είναι το να βρεις το υλικό, να το συγκεντρώσεις, να το ταξινομήσεις και μετά να ξεκινήσεις τη συγγραφή. Οπότε για ένα τέτοιο θέμα είναι αρκετά δύσκολο, γιατί είναι συναισθηματικό πλέον το θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάζεις τις περιγραφές των γεγονότων τότε του 1922, να πρέπει καταρχήν να τα διαβάσεις, να τα ταξινομήσεις και μετά να ξεκινήσεις τη συγγραφή. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να εμπνευστείτε ένα τέτοιο βιβλίο? Καταρχάς είναι 100 χρόνια, κλείνουμε 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Εμείς θέλαμε ως Δημόσια Βιβλιοθήκη να κάνουμε ένα ημερολόγιο, να αποτελούμε ένα φόρο τιμής αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, όχι μόνο στη μικρασιά της αλλά και στον ελληνικό στρατό. Και όπως είπε η Μαρία, επειδή το υλικό που υπήρχε στο ψηφιακό αποθετήριο ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, ο όγκος του υλικού ήταν τεράστιος και μη διαχειρίσιμος, έτσι ώστε να βγουν μόνο 10-15 σελίδες κείμενο. Τελικά βγήκε ολόκληρο βιβλίο. Ποια ήταν εκείνα τα γεγονότα που διαβάσατε και σας άφησαν ένα αποτύπωμα? Δυστυχώς ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη εφημερίδα που ανοίξαμε, το πρώτο φύλλο, μέχρι και το τελευταίο που είπαμε ότι εδώ πρέπει να σταματήσουμε, γιατί αν συνεχίζαμε ακόμη θα ψάχναμε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι που δεν ήταν συγκινητικό. Εμένα προσωπικά αυτό που με έχει αγγίξει και ακόμη και τώρα αν το διαβάζω συγκινούμε, είναι τόσο οι περιγραφές των ανθρώπων όταν προσπαθούσαν να σωθούν. Τη κατάσταση επικρατούσε στο λιμάνι της Σμύρνης που ήταν τραγικές πραγματικά το τι αντιμετώπισαν, αλλά και πλέον μετά όταν ήρθαν εδώ που ψάχνανε τα παιδιά τους, τους οικείους τους, αδέρφια, γονείς. Είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές, το να βλέπεις γονείς να ψάχνουν 1,5 χρονών παιδί, το δικό τους παιδί, έτσι. Άλλο που απλά είχε στο φανελάκι τους, είχαν γράψει το όνομά του, γιατί φύγανε με άλλο καράβι γονείς, με άλλο τα παιδιά, και αν κατάφεραν να σωθούν. Και επίσης είναι πολύ συγκλονιστικές οι περιγραφές με τους αιχμαλώτους, και ειδικά τους αιχμαλώτους από εδώ, από τη Λέσβο, όταν έφτασαν. Την κατάσταση που, σε τι κατάσταση ήταν. Την τραγική κατάστασή τους. Εσένα, ποια γεγονότα ήταν εκείνα που σου έμειναν στη μνήμη από όλο αυτό τον όγκο που διάβασες? Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα που μου έμειναν ανεξίτηλα και εμένα, γιατί όπως είπε η Μαρία, κάθε εφημερίδα που διαβάζαμε, όχι μόνο τα πρωτοσέλιδα, αλλά όλες τις σελίδες των εφημερίδων, διαβάζαμε και κάτι που μας συγκλώνιζε. Είτε αυτό που είπε η Μαρία, το πόσο ο κόσμος ξαφνικά μαθαίνει ότι έρχονται οι Τούρκοι και επικρατεί πανζουρλισμός στη Σμύρνη, δηλαδή ο καθένας παρατάει ό,τι κάνει εκείνη τη στιγμή και φεύγει όπως το λιμάνι για να μπορέσει να σωθεί. Ο τρόπος που το αντιμετωπίζει η διοίκηση στη Σμύρνη, που δεν αφήνει τον κόσμο να φύγει, με αποτέλεσμα να ήδη πριν καταφτάσουν οι Τούρκοι να πνίγονται μέσα στο λιμάνι γιατί σπρώχνουν ο ένας τον άλλον. Όταν καταφέρνουν πια να φτάσουν εδώ, μου έκανε τεράστια εντύπωση ο συναστισμός που επικρατούσε μέσα στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, να φανταστούμε και τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή. Είχε ήδη καταφτάσει ο στρατός εδώ. Και να φανταστείτε ότι μέσα στην πόλη, όπου και αν κοιτούσες, έβλεπες χακί. Ήταν χαρακτηριστικές οι εικόνες που περιγραφόταν στις εφημερίδες. Και μέσα στο στρατό να συμπληρώνονται συνέχεια γυναικόπαιδα, κυρίως γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι άνθρωποι που έρχονταν σε άθλια κατάσταση. Όλο αυτό ήταν τραγικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε μέρα με τη Μαρία που να μην διαβάσουμε κάτι και να μην συγκλονιστούμε. Ποιες ήταν οι εφημερίδες αυτές που χρησιμοποίησατε για τη συγγραφή του βιβλίου? Βασιστήκαμε σε δύο τοπικές εφημερίδες. Κυρίως είναι ο Ελεύθερος Λόγος του Στρατή Παπανικόλα και η Σάλπινγκς του Παρίτσι. Αυτή ήταν η βάση μας. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλά στοιχεία από το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά, ο οποίος δούλευε τότε στην ελληνική διοίκηση Σμύρνης, στην Ιππατία Αρμοστία, και είχε άμεση ενημέρωση για τα γεγονότα. Και επίσης χρησιμοποιήσαμε κάποιες εφημερίδες αμερικάνικες από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, που είναι σε ψηφιακή μορφή, του 1922, και μας έκανε εντύπωση
το πόσες αναφορές υπήρχαν. Είχαν στείλει ανταποκριτές τόσο στη Σμύρνη όσο και εδώ στη Μυτιλήνη. Ήταν πραγματικά, μας έκανε τρομερή εντύπωση το ενδιαφέρον που υπήρχε για τα γεγονότα. Και θυμάμαι κάπου που σχετίζεται με την προηγούμενη ερώτηση, ότι μας έκανε εντύπωση, υπάρχουν αναφορές από τους ανθρώπους που ερχόταν εδώ, ότι πολλοί πέφτανε στο λιμάνι να πνιγούν. Στην κατάσταση που ήταν, ουσιαστικά αυτοκτονούσαν. Και το αναφέρουν αμερικάνικες εφημερίδες. Εμείς εδώ δεν το είδαμε σε κάποια τοπική δική μας αυτό. Και όσοι κατάφεραν να σωθούν, πολλοί χάναν τα λογικά τους. Το έγραφαν πολλές φορές. Ότι έφταναν σε ημίτρελη κατάσταση εδώ. Και βοήθησαν ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο. Καταρχήν το ξεκινήσαμε εγώ με τη Φανή και ξέραμε εξ αρχής ότι θα είναι με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας. Το ξεκινήσαμε για ημερολόγιο, όπως είπε και η Φανή, ήταν πολύ μεγάλος ο όγκος των πληροφοριών, οπότε δεν το περιορίσαμε σε ημερολόγιο, το βγάλαμε σε βιβλίο. Από εκεί και πέρα, καθοριστική ήταν η συμβολή του Σολούπ, του γνωστού σκητσογράφου, όπου υπάρχει μια συνεργασία με τη βιβλιοθήκη και όταν τον παρακαλέσαμε αν μπορούσε να μας φτιάξει ένα σκίτσο για το βιβλίο, ο ίδιος αφιλοκερδός μας ρώτησε για το εξώφυλλο αν θα θέλαμε να το σχεδιάσει εκείνος. Δεν τον περιορίσαμε, μας ρώτησε τι θέλουμε, είπαμε απλά φτιάξε εσύ ό,τι πιστεύεις ότι ταιριάζει με το συγκεκριμένο βιβλίο. Είχαμε στείλει το κείμενο και τελικά αυτό που σχεδίασε ήταν αυτό ακριβώς που είχαμε εμείς στο μυαλό μας. Οπότε τον ευχαριστούμε. Επίσης ο κύριος Τζάνος Στεφανέλης, ο φιλόλογος, έκανε τις διορθώσεις, την επιμέλεια και εντελώς αφιλοκερδός όλα αυτά, έτσι. Οπότε τον ευχαριστούμε και εκείνον και φυσικά το Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης που ήταν δίπλα μας και μας υποστήριξε από την πρώτη στιγμή. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εφημερίδες ούτως ώστε από εκεί να αντλούμε ιστορικά στοιχεία? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς η Δημόσια Βιβλιοθήκη έχει μια διευθύντρια που το αντιλήφθηκε πολύ νωρίς αυτό. Και έτσι έχει ψηφιοποιηθεί πολύ μεγάλος όγκος όλων αυτών των εφημερίδων, γιατί και εμείς μέσα από το ψηφιακό αποθετήριο δουλέψαμε. Δηλαδή, εδώ θέλουμε να αναφέρουμε λίγο το ψηφιακό αποθετήριο. Όλες αυτές οι εφημερίδες που είναι διαθέσιμες στο dspace.cplm.gr. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει να κάνει μία αναζήτηση, είτε για το συγκεκριμένο θέμα, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα ενδιαφέρει, και να διαβάσει τις εφημερίδες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πρωτογενείς πηγές και όταν κάποιος διαβάζει μία εφημερίδα, στην ουσία όπως και εμείς, όπως συνέβη και σε εμάς όταν γράφαμε το βιβλίο, ξαναζεί τα γεγονότα. Είναι σαν να ξυπνάει μια μέρα, 1922, και να βιώνει την καταστροφή της Σμύρνης μέσα από τις εφημερίδες βήμα-βήμα. Το ψηφιακό αρχείο, τι έτος έναρξης έχει, δηλαδή η πρώτη εφημερίδα που βάλαμε μέσα, πότε ξεκινά? Έχουμε και κάποιες εφημερίδες από απέναντι από τη Μικρά Ασία, πριν το 1922, είναι η Αμάλθια για παράδειγμα, κάποιες της Κωνσταντινούπολης, υπάρχουν περιοδικά ευρωπαϊκά, κυρίως περιοδικά μόδας, τα αντίστοιχα περιοδικά Vogue της εποχής, τα οποία είναι σε ψηφιακή μορφή, είναι τέλη του 1800, αρχές του 1900 και προχωράμε. Η πιο πρόσφατη εφημερίδα είναι του 1957, ο Ταχυδρόμος. Όλη αυτή η περίοδος έχει πάρα πολλές εφημερίδες σε ψηφιακή μορφή. Τώρα όσον αφορά τη Λέσβο, η πρώτη εφημερίδα που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει είναι το 1909, ο Μυτιλινιός, μια σατυρική εφημερίδα, και κάποια φύλλα της Άλπινγκς, τα πρώτα που κυκλοφόρησαν, και υπάρχει και το περιοδικό Σαπφό που είναι γύρω στα 1887 και είναι εκδιδόταν εδώ στη Λέσβο. Απλά είναι περιοδικό, δεν είναι εφημερίδα. Αλλά έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τη Λέσβο, έχει και περιγραφή όλων των χωριών της Λέσβου. Πώς αισθάνεστε που αυτή η προσπάθειά σας έχει εκδοθεί και είναι σε βιβλίο? Η χαρά μας είναι περίγραπτη, φαίνεται νομίζω, γιατί η αγωνία μας ήταν τεράστια μέχρι να βγει το βιβλίο. Περάσαμε αρκετές δυσκολίες με τη Μαρία και στην έρευνα και στη συγγραφή και κατά τη διάρκεια της έκδοσης. Και επειδή δεν είμαστε ιστορικοί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είμαστε βιβλιοθηκονόμοι, αλλά και προσπαθήσαμε μέσα από το τοπικό τύπο της εποχής να αναδείξουμε τα γεγονότα της εποχής, είχαμε και μία αγωνία για το αποτέλεσμα. Να είναι άρτιο, να είναι σωστό. Και τώρα που έχει βγει, το έχουμε πάρει στα χέρια μας και το feedback που έχουμε από τους ανθρώπους που έχουμε πάρει είναι πολύ θετικό. Φαίνεται, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Πόσο χρόνο σας πήρε για να το κάνετε, από την έρευνα μέχρι
ξεκίνησε η έρευνα αρχές Ιανουαρίου, αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, την πρώτη εβδομάδα ουσιαστικά, και ήταν ότι θα το βγάλουμε ημερολόγιο μόνο με κάποιες περιγραφές των ανθρώπων που ήρθαν εδώ, τι κατάσταση επικρατούσε, κάποια χρονογραφήματα. Και τελικά η έρευνα κράτησε περίπου 3 μήνες και μέχρι το Μάιο-Ιούνιο ήταν η έρευνα και συγγραφή. Και μετά από εκεί και πέρα ήταν πλέον διορθώσεις και κάποιες ελάχιστες προσθήκες που βρίσκαμε κάποια στην πορεία και θεωρούσαμε ότι έπρεπε να μπουν και αυτά. Ποιος είναι ο επόμενος ερευνητικός σας στόχος? Όπως αναφέραμε για ημερολόγιο, ξεκινήσαμε ότι θα κυκλοφορούσε αυτό το θέμα. Τελικά, επειδή μας προέκυψε βιβλίο, έπρεπε να αλλάξουμε θέμα. Και θα σχετίζεται με κάποιο πολύ σημαντικό αρχείο που έχουμε στη βιβλιοθήκη μιας πολύ γνωστής οικογένειας της Λέσβου. Το έχουμε για έκπληξη. Περιμένουμε να τελειώσει η παρουσίαση και να ξεκινήσουμε πλέον τη συγγραφή, γιατί η έρευνα έχει ήδη πραγματοποιηθεί, υλικό υπάρχει και μένει απλά η συγγραφή και η σελιδοποίηση για να κυκλοφορήσει, ελπίζουμε, εντός του 2022. Σας αρέσει όλο αυτό, ενώ η έρευνα, η συγγραφή? Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ. Εγώ θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είμαι πολύ τυχερή, γιατί είμαι καινούργια προσθήκη στη βιβλιοθήκη. Έχω περίπου 4 χρόνια εδώ και βρήκα μια διευθύντρια που είναι πολύ δημιουργική και δίνει χώρο για όλα αυτά. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη που δουλεύω εδώ, γιατί πραγματικά γίνονται πολύ όμορφα πράγματα και μας αρέσει πραγματικά. Και είναι, μας αρέσει, δεν μας αρέσει για προσωπικό μας, προσωπική προβολή, προσωπικό όφελος, αλλά είναι πολύ όμορφο όλος αυτός ο πλούτος της βιβλιοθήκης να βγαίνει προς τον κόσμο. Δεν είναι μόνο πλούτος της βιβλιοθήκης, είναι πλούτος του νησιού μας. Και είναι καλό και χρήσιμο να προβάλλεται και ο κόσμος, οι νέοι ειδικά και τα παιδιά σε σχολεία, να έχουν πρόσβαση σε αυτό το πλούτο και σε αυτήν την πολύ σπουδαία ιστορία που έχει το νησί μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Κάποιος που θέλει να προμηθευτεί αυτό το βιβλίο, πού μπορεί να το βρει? Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Εμείς τυπώσαμε 700 αντίτυπα. Αλλά εξαντλήθηκαν. Έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Όποιος θέλει, προλαβαίνει τα τελευταία αντίτυπα, θα έρθει να το ζητήσει δωρεάν από τη βιβλιοθήκη. Και αν μένει μακριά, μπορούμε να του το αποστείλουμε. Να περιμένουμε επανέκδοση? Το πιο πιθανό είναι ναι. Έχουμε ήδη μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. Το στείλαμε και εκεί, τους έχει αρέσει πάρα πολύ, ξέρουνε. Έχουν γίνει αναφορές για το βιβλίο, όχι μόνο σε τοπικά δίκτυα, αλλά και σε πανελλήνιας εμβέλειας. Οπότε πιστεύουμε ότι, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και εκτός Λέσβου, και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ, οπότε έχουμε ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση, ελπίζουμε ότι θα την έχουμε. Οπότε με το που θα εγκριθεί η επιπλέον χρηματοδότηση θα τυπώσουμε και άλλα αντίτυπα και ίσως με κάποιες προσθήκες, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από κόσμο που έχει φωτογραφικό υλικό κυρίως να το ενσωματώσουμε. Πάντως ενδιαφέρον υπάρχει και εκτός Ελλάδας μεγάλο από κόσμο. Είναι από συγκεκριμένο κόσμο, δηλαδή από απογόνους προσφύγων, ή είναι γενικότερα Έλληνες ομογενείς? Όχι μόνο από απογόνους, και από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής.